Με την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και φυσικά ένα από τα κορυφαία στελέχη και ανθρώπους της πολιτικής μας ζωής. Κύριε Δραγασάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας από την Κοζάνη. Ναι. Καλησπέρα σας από την Κοζάνη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους από την Κοζάνη. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά, κύριε Δραγασάκη, που σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί θέλω να μας διαφωτίσετε μέσα από την τεράστια πολιτική εμπειρία που έχετε, αλλά και τις γνώσεις, για το τι συμβαίνει πλέον στην Ελλάδα. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, στην προ-κορονοϊού φάση, που βγήκαν κάποια αποτελέσματα σήμερα για το πώς θα πήγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και στη μετά-κορονοϊού φάση, που έγκυται κυρίως στο θέμα της οικονομίας. Πώς θα τα χειριστεί η κυβέρνηση? Δώστε μας τα φώτα, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ζούμε μια πρωτότυπη κρίση, και εμείς και όλος ο κόσμος, διότι για πρώτη φορά έχουμε αυτή τη διαπλοκή υγειονομικής κρίσης, η οποία δεν έχει λήξει ακόμα, και της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της κλιματικής ταυτόχρονα, διότι και αυτή επηρεάζει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, όπως σωστά είπατε. Είμαστε εκτός καραντίνας, αλλά μέχρι να υπάρξει εμβόλιο ή θεραπεία θα υπάρχει πάντα μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα. Αλλά αρχίζουν πια και γίνονται, έρχονται στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οικονομία και στην κοινωνία και στους πολίτες: εισόδημα, απασχόληση, προοπτική. Αυτή η κρίση λοιπόν θέλει δύο πράγματα, νομίζω. Έχει πια φανεί όταν το πρώτο είπαμε, ίσως δεν ήταν σαφές. Όσο πιο πολλά μέτρα πάρεις στην αρχή, τώρα δηλαδή, και περιορίσεις την ύφεση και περιορίσεις την ανεργία και περιορίσεις τα λουκέτα, τόσο πιο εύκολο θα είναι η ανάκαμψη μετά. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακολούθησε και ούτε ακολούθησε αυτή τη λογική. Είναι σε μια λογική βλέποντας και κάνοντας. Δεν εκτίμησε από την αρχή το βάθος της κρίσης, συνεχίζει να προσπαθεί, και σήμερα ο κ. Σταϊκούρας προσπαθεί να πει ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη, θα είναι μικρότερη. Λες και κανείς, ας πούμε, κανείς δεν εύχεται, όλοι ευχόμαστε να είναι μικρότερη, αλλά βλέπουμε ήδη ότι οι συνέπειες είναι βαθιές. Άρα το πρώτο είναι τα άμεσα μέτρα, και όταν λέμε άμεσα μέτρα εννοούμε τώρα, εννοούμε χθες, από το Μάρτιο, από τότε δηλαδή που αποφασίστηκε η καραντίνα, έπρεπε να αποφασιστούν τι κάνουμε με τις συνέπειες της καραντίνας. Και το δεύτερο μετά αμέσως προοπτικά. Η επιστροφή θα είναι δύσκολη, διότι η οικονομία και πριν τον κορονοϊό ήταν σε πτώση, όπως δείχνουν και τα στοιχεία. Άρα δεν μπορούμε να φανταστούμε μια επιστροφή ξαφνικά σε μια κανονικότητα. Ακριβώς γι' αυτό τα άμεσα μέτρα εμείς προσπαθούμε να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ούτως ώστε να πάμε σε μια ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία. Μάλιστα, με τους Ευρωπαίους εταίρους, πώς βλέπετε την συμπεριφορά τους και αν θα βοηθήσουν? Η Ευρώπη στην αρχή, θα έλεγα, η όλη στάση ήταν εντελώς απογοητευτική. Επεκράτησε λογική κάθε κράτος μόνος του. Φτάσαμε στο σημείο η Γερμανία, το εθνικό πρόγραμμα της Γερμανίας για την ανάκαμψη, να είναι κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο, δηλαδή περισσότερο από όλο ό,τι είχαν όλες οι χώρες μαζί. Τώρα η τελευταία κίνηση για το λεγόμενο σχέδιο ανάκαμψης έχει σημασία και ουσιαστική και συμβολική, θα πω. Έχει σημασία καταρχήν για την ίδια την Ευρώπη, διότι μπορεί να είναι να υπολείπεται ακόμα των αναγκών, αλλά για πρώτη φορά έχουμε μια αναγνώριση ότι μπορεί η Ευρώπη να δανείζεται από κοινού και το χρέος να μην βαρύνει χωριστά την Ελλάδα, την Ιταλία κλπ, το οποίο θα είχε προφανείς συνέπειες αρνητικές, αλλά η ίδια η Ευρώπη να μπορεί να δανείζεται. Δεύτερον, γίνεται κατανοητό ότι δεν πρέπει να φορτώνουμε με νέα δάνεια, αλλά τα χρήματα να δοθούν με μεταβιβάσεις, όπως γίνεται με το ΕΣΠΑ, και ως ένα βαθμό αυτό έγινε κατανοητό. Άρα έχουμε μια εξέλιξη σε θετική κατεύθυνση. Βέβαια, τα αλλά τώρα αρχίζουν. Πρώτον, δεν ξέρουμε τους όρους. Δεύτερον, ξέρουμε ότι κάποιες χώρες διαφωνούν, άρα θα γίνουν διαπραγματεύσεις και συμβασμοί. Τρίτον, ξέρουμε από τώρα ότι τα χρήματα χρειάζονται, άρα και στο παρελθόν η Ελλάδα είχε τεράστιους πόρους και δυστυχώς αντί να είχαμε την εξέλιξη που είχαμε, δηλαδή το χέψαμε ως χώρα. Άρα έχει μεγάλη σημασία το πώς θα αξιοποιηθούν οι πόροι.
Αυτό που ξέρουμε από τώρα είναι ότι τα χρήματα θα δίνονται αναέργο και θα εγκλίνονται από τις Βρυξέλλες. Άρα θα πρέπει η χώρα από τώρα να προετοιμαστεί, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία, ούτως ώστε να υπάρχουν έτοιμα έργα και προγράμματα, μόλις οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες, να είμαστε έτοιμοι να τα υποβάλλουμε προς έγκριση και μάλιστα να είναι τέτοια τα έργα και τα προγράμματα που να υπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, να εντάσσονται σε αυτό που λέμε το νέο παραγωγικό μοντέλο βιώσιμης και δίκης ανάπτυξης που πρέπει να επιδιώξουμε κλπ. Επομένως, θα έλεγα ότι χρειάζεται μια εγρήγορση, μια κινητοποίηση των φορέων όλων και να η κυβέρνηση θα δούμε τι θα κάνει. Ξέρουμε, έχουμε δει ήδη, έχει μια πελατειακή λογική η κυβέρνηση, έχει μια λογική αδιαφάνειας, αλλά αυτό το θέμα πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της κοινωνίας. Φοβάμαι, κύριε Δραγασάκη, ότι μετά τις συγκινήσεις που είχαμε με τον κορονοϊό θα μας επιβάλλουν μνημόνια. Εσείς φοβάστε κάτι ανάλογο, δηλαδή κάποια σκληρή επιτήρηση που είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ίσως μειώσεις συντάξεων, γιατί βλέπω το λογαριασμό να μην βγαίνει. Υπάρχουν φόβοι, διότι ας πούμε υπάρχουν και δυνάμεις εντός της χώρας οι οποίες δεν το κρύβουν ότι ιδεολογικά είναι υπέρ των μνημονίων, δηλαδή είναι υπέρ πολιτικής μνημονιακής με τη μία ή την άλλη μορφή. Και δυστυχώς πρέπει να το πω αυτό, και οι οικονομολόγοι που όρισε η κυβέρνηση σε μία ομάδα η οποία υποτίθεται θα μας πει τι να κάνουμε, είναι κατά, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, έχουν ταχθεί στο παρελθόν υπέρ των μνημονίων. Περισσότερο αυτό φοβάμαι. Δεν είναι δηλαδή ο οικονομικός λόγος αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είχε ένα, και έχει ένα μαξιλάρι ασφάλειας το οποίο είχε κληρονομήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση. Αυτό μας έδωσε ήδη μια ανάσα και μια δυνατότητα. Δεύτερον, μπορεί να δανειστεί και δανείζεται η χώρα με χαμηλά επιτόκια. Βεβαίως ο δανεισμός πρέπει να γίνεται με φιδό, διότι τα χρέη είναι χρέη και δημιουργούν συνέπειες. Τρίτον, είναι αυτά τα χρήματα τώρα του σχεδίου ανάκαμψης. Μαζεύεται δηλαδή ένα ποσό πολύ σημαντικό, όπου αν η διαχείριση γίνει σωστά, δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για μνημόνια. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι τώρα η επόμενη φάση θα είναι ακριβώς η φάση της κρίσης, πρέπει να προετοιμαστούμε, διότι και πιέσεις θα ασκηθούν για πολιτικές λιτότητες και ακριβώς θα υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες, όπως λένε, θέλουν να αξιοποιήσουν την κρίση ως ευκαιρία για να δημιουργήσουν μια κατάσταση προς όφελός και σε βάρος των εργαζομένων. Κύριε Δραγασάκη, ανησυχία ναι, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι αναπόφευκτο. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όταν είχε έρθει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο διόδοχός σας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είχε πει ότι το ελληνικό θα οχριά μπροστά σε αυτά που θα γίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ελληνικό βλέπω ότι λαλούν κουβάγες ακόμα που λέμε εδώ στην περιοχή μας. Εσείς αφήσετε κάποιες κατευθύνσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Βλέπετε ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει κάτι προς το καλύτερο ή υπάρχει στασιμότητα? Ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός που ξέρουμε και που ξέρετε και τον ακούμε καθημερινά. Μιλάει για διάφορα θέματα, πολλά και διάφορα θέματα. Ανήκουμε σε διαφορετικές σχολές ιδεολογικά και πολιτικά. Όμως πρέπει να αναγνωρίσω και δημόσια ότι κάποια κρίσιμα νομοσχέδια που άφησα φεύγοντας από το Υπουργείο τα προχώρησε, τα προχωράει. Καταρχήν ακούμε όλοι τώρα την Αναπτυξιακή Τράπεζα ότι βγάζει κάποια προγράμματα κλπ. Ακούμε ότι έχει ψηφιστεί νόμος που επιτρέπει να γίνει πενταετές εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο και αντίστοιχα περιφερειακά σχέδια. Είναι επίσης το σχέδιο νόμου για τις μικροπιστώσεις που το έχουν καθυστερήσει, αλλά μου έχει υποσχεθεί ότι εντός του μήνα αυτού θα έρθει στη Βουλή. Άρα μια σειρά εργαλεία, λέει, τα οποία φαίνεται σήμερα η αξία της, η σημασία τους, που τα είχαμε εμείς είτε φτιάξει είτε υπήρχαν σε μορφή νομοσχεδίου, πρέπει να πω ότι σε αυτό το κομμάτι μέχρι στιγμής έχω μία ανταπόκριση από τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως πρέπει να διευκρινίσω αμέσως ότι αυτά είναι εργαλεία. Το πώς τα χρησιμοποιεί κανείς είναι μετά θέμα της πολιτικής του. Δηλαδή έχω αναπτυξιακή τράπεζα, άρα μπορώ να δίνω δάνεια
είναι αρνητικό που αυτή η κυβέρνηση δίνει λιγότερα και με δυσμενέστερους όρους από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά το εργαλείο υπάρχει, δηλαδή η αναπτυξιακή τράπεζα μπορεί να δώσει και δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, με μεγαλύτερη εγγύηση, να εξασφαλίσει κριτήρια που να μην είναι τα κριτήρια των τραπεζών όπου κόβονται οι περισσότεροι. Αυτό το εργαλείο λοιπόν υπάρχει, άρα το πώς το χρησιμοποιεί κανείς μετά είναι ένα δεύτερο θέμα. Αλλά δεν μπορεί τώρα η κυβέρνηση να λέει φταίνε οι τράπεζες και φταίνε οι τράπεζες. Βεβαίως οι τράπεζες φταίνε, αλλά έχεις τώρα το πολιτικό εργαλείο να πεις να φτιάξει ένα πρόγραμμα στοχευμένο και να πεις ότι εγώ θέλω να πάνε λεφτά εκεί, εκεί, εκεί για αυτούς τους λόγους. Και επομένως η τράπεζα να υποχρεωθεί με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει ως η μάντα της κυβέρνησης και όχι να κάνει ό,τι θέλει η τράπεζα. Τώρα για τη δική σας την περιοχή πρέπει να πω ότι μας απασχολεί και εμάς, διότι είναι μια περιφέρεια κρίσιμη, σημαντική για την ανάπτυξη της χώρας και είναι ακριβώς ένα παράδειγμα που πρέπει έγκαιρα από τώρα θα έπρεπε. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έπρεπε να ανοίξει, έπρεπε πρώτα να κάνει ένα σχέδιο, ένα master plan όπως λέμε για την περιοχή και μετά να μιλήσει και να βάλει χρονοδιάγραμμα για την απολιγνητοποίηση. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Πρώτα ανακοίνωσε ημερομηνίες και ακόμα και τώρα δεν υπάρχει μια πιστική απάντηση πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η ανάπτυξη της περιοχής. Άρα η δική σας περιοχή είναι ένα καλό παράδειγμα και πιστεύω ότι όλοι οι φορείς, ανεξάρτητα από κόμματα, πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο, να υπάρξει έγκαιρα ένα σχέδιο ανάπτυξη της περιοχής, το οποίο θα προβλέπει λύσεις, θα αξιοποιεί δυνατότητες που ήδη υπάρχουν, αλλά θα προβλέπει και λύσεις προοπτικής, διότι όντως κάποια στιγμή η απολιγνητοποίηση θα γίνει. Θέλουμε τη βοήθειά σας, κύριε Δραγασάκη, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Έτσι απάντησε ως Έλλην Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί τέτοια δήλωση Πρωθυπουργού στην Ιφίλιο πλέον. Και εμένα προσωπικά με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό που είπε στην Bild. Θα δούμε, σας στέλνουμε δίπλα μας πάντως και στη Δυτική Μακεδονία να μας επισκεφτείτε, να δείτε εδώ και οι δύο τα ζόρια που έχουμε. Γιατί η βία, η απολιγνητοποίηση, όπως είπατε κι εσείς, είναι δύσκολη. Και εύχομαι να τα πούμε διαζώσεις. Και εγώ εύχομαι και πρέπει να πω ότι και παλιότερα είχα στενή επαφή με την περιοχή. Θα έλεγα ότι την ξέρω αρκετά. Αλλά τώρα το καυτό θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς και είπα κι εγώ στο τέλος. Δηλαδή η περιοχή πρέπει να βρούμε βιώσιμες διεξόδους, να βάλουμε στόχους φιλόδοξους, να μην μπούμε σε μια μιζέρια. Υπάρχουν οι πόροι υπάρχουν, αλλά πρέπει να βρεθούν και οι δράσεις που θα εξασφαλίσουν το μέλλον της απασχόλησης και της δραστηριότητας της περιοχής. Διότι κάτι που ακούω για μεγάλα φωτοβολταϊκά κλπ, ακόμα και αν γίνουν αυτά, αυτά δεν δημιουργούν απασχόληση. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς κεντρικά μας απασχολεί και στην Βουλή, η βουλευτή της περιοχής και βεβαίως, αν δοθεί ευκαιρία, θα τα πούμε και από κοντά. Το εύχομαι να τα πούμε σύντομα, κύριε Δραγασάκη, πολύ σωστά όσα αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Και βέβαια έθεσε πάρα πολλά ζητήματα και για το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, το οποίο με προβληματίζει και με προσωπικά, αλλά και όλους τους κατοίκους αυτής της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν τραβήξει πάρα πολλά. Γιατί εντάξει, λένε ότι υπήρχαν κάποιοι ευνοούμενοι από τη ΔΗ, υπήρχαν όμως άνθρωποι που ζούσαν από τη δραστηριότητα γενικότερα που υπήρχε και όλα αυτά μαζί καταραίουν. Φεύγουν οι νέοι άνθρωποι, σκέφτονται να φύγουν οι νέοι άνθρωποι. Και να πάμε